Κύριε, μια παράταξη μαζί. Εύχομαι αυτό να το μάθουμε. Μάλιστα. Από αυτή την ιστορία. Κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, κύριε Καψή, μισή κουβέντα για να κλείσουμε αυτή την παρένθεση. Εσύ γιατί θέλω να πάμε στα σημερινά. Συμφωνεί ή όχι, κύριε Παπαδημητρίου, ότι θα έπρεπε ο εισαγγελέας να ανακρίνει τον Άλης και τον Μητσοτάκη πού βρήκαν και γιατί βρήκαν και γιατί τα είπαν αυτά. Όχι να τους κατηγορήσει, να τους ρωτήσει. Μάλιστα. Πιστεύω ότι ο κύριος Μητσοτάκης και εύχομαι και ο κύριος Νάιλς πρέπει που όχι. Σίγουρα. Ας το τι πιστεύετε. Πρέπει ή όχι. Θεωρώ. Με λευκό αλεξίσφαιρο γυλαίκο που του το φόρεσαν με τη βία, τα χέρια δεμένα στην πλάτη και υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, κατηγορούμενος ως καθοδηγητής και ένας εκ των ηγετών της 17 Νοέμβρη. Ενώ ο Βασίλη Τζορτζάτος ομολόγησε τη συμμετοχή του και στις δολοφονίες Μπακογιάννη, Μονφεράτου, Μποδεσάκη και Αξαρλιάν. Το αποδεικτικό στοιχείο για τον ηγέτη της οργάνωσης είναι το αποτύπωμά του και ο γραφικός του χαρακτήρας στην προκήρυξη για τον περατικό που βρέθηκε στη γιάφκα της οδού Πάτμου. Ο Γιωτόπουλος, αν και σύμφωνα με την αστυνομία αναγνωρίστηκε από άλλα μέλη της 17 Νοέμβρη ως ηγέτης της οργάνωσης με το κωδικό όνομα Λάμπρος, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει η συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και μάλιστα με ηγετικό καθοδηγητικό ρόλο σε τετρασέλιδο κείμενο εκτυπωτή, το οποίο φέρει χειρόγραφες σημειώσεις και διορθώσεις και αναφέρεται στην εκτέλεση του Κωστή Περατικού, καθώς και σε φύλλο χαρτιού με χειρόγραφες σημειώσεις που βρέθηκε μαζί με το προηγούμενο στο κρυσφύγετο της 17 Νοέμβρη επί της οδού Πάτμου 84, βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα τα οποία ταυτίζονται με τα δακτυλικά αποτυπώματα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στα ίδια έγγραφα, οι χειρόγραφες καταγραφές, όπως προέκυψε από τη γραφολογική εξέτασή τους, αποτελούν προϊόντα γραφής του ίδιου ατόμου και ταυτίζονται με τη χειρόγραφη γραφή που βρέθηκε σε φύλλο χαρτιού το οποίο κατασχέθηκε κατά τη σωματική έρευνα που έγινε στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο και ανήκει στον ίδιο. Ο παραπάνω αναγνωρίστηκε επίσης από μέλη της 17 Νοέμβρη που έχουν συλληφθεί και ομολόγησαν ότι είναι το άτομο με το κωδικό όνομα Λάμπρος και ο ηγέτης της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έδειξε έκπληκτος, ήταν ευγενέστατος με τον δικαστικό λειτουργό, ακόμη και όταν του απήγγειλε κατηγορίες για τη δράση της 17 Νοέμβρη από το 1983 και μετά. Η αστυνομία όμως έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του Γιωτόπουλου από τα νεανικά του χρόνια, σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί η δράση του από το 1975 και μετά, ουσιαστικά για την πρώτη γενιά. Μια από τις φωτογραφίες με πλούσια μαύρα κατσαρά μαλλιά και μούση, όπως λένε πολλοί, μοιάζει με ένα από τα σκίτσα των δολοφόνων του Γουέλς. Μαζί του οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο Βασίλης Τζορτζάτος και ο θεολόγος Ψαραδέλης που συνελήφθησαν στη Χιλιαδού της Εύβοιας. Ο Τζορτζάτος κατηγορείται για τη συμμετοχή του σε 27 επιθέσεις, δολοφονίες, βομβιστικές ενέργειες και ληστείες από το 1985 έως και το 1992. Δολοφονία του εκδότη της απογευματινής Νικολάου Μομφεράτου και του οδηγού του Παναγιώτη Ρουσέτη την 21η Δευτέρου 1985 στο Κολωνάκι. Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου εναντίον λεωφορείου των ΜΑΤ στην Κεσαριανή την 26η Δεκάτου 1985 με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του αστιφύλακα Νικολάου Γεωργακόπουλου και τον τραυματισμό 14 αστυνομικών. Δολοφονία του βιομήχανου Δημητρίου Αγγελόπουλου την 8 Τετάρτου 1986 στο Κολωνάκι. Απόπειρα δολοφονίας του ιατρού Ζαχαρία Καψαλάκη, δολοφονία του βιομήχανου Αλέξανδρου Αθανασιάδη Ποδοσάκη την 1η Μαρτίου 1988 στη Λεωφόρο Κηφισία στη Φιλοθέη. Απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού λοχεία Ρόμπερτ Τζαντ την 3η Απριλίου 1984 στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ο 47χρονος ηλεκτρολόγος ομολόγησε και τη συμμετοχή του στις 6 επιθέσεις με ρουκέτες, ανάμεσά τους και εναντίον των γραφείων της ΕΟΚ στο κέντρο της Αθήνας, σε 4 ακόμη βομβιστικές επιθέσεις, ενώ ήταν παρόν και στο επεισόδιο της Λουίζης Ριανκούρ. Απόπειρα δολοφονίας του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Ανδρουλιδάκη την 10η Ιανουαρίου 1989 στην περιοχή Ζωγράφου. Απόπειρα δολοφονίας
με έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου κατά του βουλευτή Γεωργίου Πέτσου την 8η Μαΐου 1989 στο ψυχικό Αττικής. Δολοφονία του βουλευτή Παύλου Μπακογιάννη την 26η Σεπτεμβρίου 1989 στο Κολωνάκι. Απόπειρα δολοφονίας του Τούρκου επιτετραμένου Ντενίζ Μπουλουμπασί την 16η Ιουλίου 1991 στο παλιό ψυχικό. Απόπειρα δολοφονίας με εκτόξευση ρουκέτας κατά του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά την 14η Ιουλίου 1992 στην Αθήνα, που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του διερχόμενου πεζού Αθανασίου Αξαρλιάν. Απόπειρα δολοφονίας κατά του βουλευτή Ελευθερίου Παπαδημητρίου την 21η Δεκεμβρίου 1992 στο Μαρούσι. Στη Χιλιαδού της Εύβοιας, όπου ο Τζορτζάτος έφτιαχνε τα τελευταία χρόνια το εξοχικό του και είχε στενή φιλία με τον Ψαραδέλη, οι κάτοικοι και οι γείτονες έχουν μείνει ευρόντιτοι. Είχαμε μιλήσει πολλές φορές, ας πούμε, ήταν καλά παιδιά και τα δύο. Ο 59χρονος συνταξιούχος του ΙΚΑ, θεολόγος Ψαραδέλης, ομολόγησε μόνο τη συμμετοχή του στη ληστεία της Εθνικής Τράπεζας το 1986, αλλά η αστυνομία τον κατηγορεί για μία ακόμη. Από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει η συμμετοχή του στη ληστεία των ΕΛΤΑ στο Εγκάλαιο το 1988. Οι κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη το πρωί. Αντέδρασε ευγενικά, αλλά μάλλον και καυστικά, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος όταν ο εισαγγελέας του ανακοίνωσε την άσκηση της ποινικής δίωξης εναντίον του. «Πώς και με ποια στοιχεία με κατηγορείτε», απάντησε ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη και ζήτησε αμέσως τη συνδρομή δικηγόρου. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, τη δεύτερη φορά που μπήκε στο γραφείο του εισαγγελέα Παναγιώτη Αγγελόπουλου για να ακούσει τη δίωξη, έδειξε να μην πιστεύει στα αυτιά του. Κατηγορούμενος για όλα τα κακουργήματα του αντιτρομοκρατικού και για συναυτουργία σε όλες τις δολοφονικές επιθέσεις της οργάνωσης 17 Νοέμβρη από το 1983 και μετά. «Θα μπορούσα να έχω δικηγόρο», ρώτησε τον εισαγγελέα και αμέσως οδηγήθηκε στην ανακρίτρια με το Αλεξή Σφαιρογυλαίκο που αρχικά αρνιόταν να φορέσει, αλλά η αστυνομία επέμεινε. Όλα έγιναν όπως και χθες. Τα μέτρα ασφαλείας στο έπακρον, στα δικαστήρια γύρω στις 3 το μεσημέρι, η δικογραφία είχε διαβιβαστεί στον προϊστάμενο της εισαγγελίας, οι ανακοινώσεις της αστυνομίας και η προσαγωγή των τριών στον εισαγγελέα. Το ελικόπτερο της αστυνομίας να επερίπταται, τα αστυνομικά τζιπ με τα σκούρα τζάμια να μεταφέρουν τους κατηγορουμένους, η κυκλοφορία στη λεωφόρο να σταματά. Μια σκηνή που θα επαναληφθεί πολλές φορές ακόμη. Αρχιεκτελεστής της 17 Νοέμβρη φέρεται ο Βασίλης Τζορτζάτος, ο οποίος κατηγορείται για 8 δολοφονίες και 4 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Όσοι γνώριζαν τον 47χρονο ηλεκτρολόγο εξεπλάγησαν και τον περιγράφουν ως έναν απλό οικογενειάρχη. Μαζί με τον Τζορτζάτο συνελήφθη και ο 60χρονος φίλος του Ψαραδέλης, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε 2 ληστείες. Πολίτες υπεράνω υποψίας, αλλά μέλη της 17 Νοέμβρη. Βασίλης Τζορτζάτος και θεολόγος Ψαραδέλης. Έχετε επικοινωνήσει με τον σύζυγό σας? Εντάξει, το ανφάς, κύριε. Έχετε επικοινωνήσει με τον σύζυγό σας? Έχνεις, αφού ψωμί να σου λέει να μένει εδώ πέρα και μην το ξέρουμε εμείς. Να κάνουμε στο σπίτι μας ένας άνθρωπος τέτοια και να μην το ξέρουμε. Καμιά υποπτή κίνηση? Όχι, καμία, καμία. Οι δύο τρομοκράτες έπεσαν στα χέρια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, ενώ είχαν πάει για ψάρεμα στη Χιλιαδού της Εύβοιας. Εγώ εδώ πέρα φέτος που είχε έρθει το χειμώνα που ανέβαινα εδώ πέρα, παίζαμε κανένα δηλωτούλα και πέρασε η ώρα και συζητάγαμε τα ψαρέματα. Αυτό όλες μας έχει σοκάρει. Μας έχει σοκάρει όλες. Ήταν κάτι που κανείς δεν το περίμενα. Ο Τζορτζάτος ήταν ο αρχιεκτελεστής της οργάνωσης Φάντασμα, αλλά για όσους το γνώριζαν ήταν ένας ηλεκτρολόγος βιοπαλαιστής. Τάχα, σας είμαι πολύ, το περίμενα, ήμασταν και φίλοι και είχαμε κάτι παρέλθει και καφέ είχαμε πει και είχαμε μιλήσει πολλές φορές, ας πούμε, ήταν καλά παιδιά και τα δύο. Ο Βασίλης είναι ηλεκτρολόγος, είναι φίλος, και όμως ο 47χρονος είναι ο άνθρωπος που δολοφόνησε ψυχρό στο Κολωνάκι τον Παύλο Μπακογιάννη. Ο ίδιος ομολόγησε ακόμη άλλες 7 δολοφονίες και ήταν το μέλος της 17 Νοέμβρη που έριξε τη ρουκέτα κατά του Γιάννη Παλαιοκρασά στο Σύνταγμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 20χρονος Θανάσης Αξαρλιάν. 10 χρόνια ζω το μαρτύριο του, γίνει τέτοια μέρα, τέτοια ώρα και περιμένω τη δικαίωση. Α, δεν τα πήρες καλά, θέλετε πριν. Ξαναέλα. Ο Βασίλης Τζορτζάτος τα τελευταία χρόνια έκτιζε με προσωπική εργασία εδώ στη θέση Κουράκου, στη Χιλιαδού της Εύβοιας, αυτό εδώ το σπίτι.
Δίπλα από αυτό το σπίτι βρίσκεται το εξοχικό του θεολόγου Ψαραδέλη, που επίσης συνελήφθη μαζί με τον Τζορτζάτο για τρομοκρατικές ενέργειες. Ειδικά τον Ψαραδέλη τον ξέρω πάρα πολύ καλά και πάρα πολλά χρόνια. Το πρωί μου, ενώ μου στο τηλέφωνο μου είπαν ότι θα με αφήσουν τον δω πριν πάει στον εισαγγελέα, τελικά δεν με αφήσουν. Εσείς πιστεύετε ότι έχει κάποια ανάμειξη με την 17 Νοεμβρίου σύζυγό σας? Όχι, δεν το πιστεύω. Όχι. Ο Ψαραδέλης που κατάγεται από τη Μυτιλίνη φέρεται να είχε φιλοξενήσει στο νησί δύο φορές τον καθοδηγητή της 17 Νοέμβρη, Αλέκο Γιωτόπουλο. Η συνάντηση έγινε εδώ, όχι στην Καλονία, έγινε στη Μυτιλίνη, ήταν μόνος του. Τη δεύτερη φορά όμως ο Γιωτόπουλος συναντήθηκε και με το οικογενειακό περιβάλλον. Ήταν άριστος οικογενειάρχης. Ήταν άριστος αδελφός με τα αδέρφια του και με τις αδερφάδες του. Ο 59χρονος ομολόγησε ότι ως μέλος της 17 Νοέμβρη συμμετείχε σε δύο ληστείες. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε στο πρακτορείο Ρόιτερ ότι περιμένει οι δολοφόνοι του συζύγου της Παύλου Μπακογιάννη να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να καταδικαστούν. Η κυρία Μπακογιάννη εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία των ερευνών. Η Ντόρα Μπακογιάννη, η γυναίκα πολιτικός που είδε το σύζυγό της να δολοφονείται από τη 17 Νοέμβρη, μιλά στο Διεθνές Πρακτορείο Ρόιτερ για τους τρομοκράτες. Ελπίζει ότι οι δολοφόνοι του Παύλου Μπακογιάννη θα καταδικαστούν από την ελληνική δικαιοσύνη. Of course we have a lot of questions which have not been answered until now. But as the investigation is going on, I think that we will get the results and the real result would be that those people who murdered my husband and all the other victims of terrorism will be judged by the Greek judges and will be punished, will go to prison. Την ημέρα που ο Βασίλης Τζορτζάτος ομολόγησε ότι συμμετείχε στη δολοφονία του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλου Μπακογιάννη στο Κολονάκι το Σεπτέμβριο του 1989, η Ντόρα Μπακογιάννη εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία των ερευνών της ελληνικής αστυνομίας. Of course I'm satisfied. But this is a major breakthrough. Η κυρία Μπακογιάννη έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι τα παιδιά της οφείλουν να μάθουν ποιος τους στέρισε τον πατέρα και ότι πρέπει να εξιχνιαστεί μία από τις πιο ιδεχθείς πολιτικές δολοφονίες στην Ελλάδα. Διχασμένη είναι η μικρή κοινωνία των Λειψών μετά τις αποκαλύψεις για το ρόλο του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη 17 Νοέμβρη. Οι κάτοικοι που είχαν σχέσεις μαζί του επιμένουν ότι πρόκειται για έναν εξαίρετο άνθρωπο. Όμως άλλοι λένε ότι είχαν εξ αρχής αμφιβολίες για το χαρακτήρα του ανθρώπου που φέρεται ως ο καθοδηγητής της οργάνωσης. Σε αγαπούσαν όλοι, ήταν άνθρωποι καλοδεκτικοί, περνούσαν, χαιρετούσαν τον κόσμο, τέτοια πράγματα. Με δάκρυα στα μάτια, η Βαγγελιό Πουλιέζου, η γυναίκα που καθάριζε το σπίτι του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του Μιχάλη όπως τον ήξερε, παρουσιάζει μια αγιογραφία του ανθρώπου που νόμιζε πως γνώριζε καλά, αλλά και της Γαλλίδα συντρόφου του. Η Μαϊτέ για μένα καλύτερα από αδερφή μου. Αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά μου. Σε μια δύσκολη στιγμή μου πριν ένα χρόνο στάθηκε καλύτερα από αδερφή μου. Τα παιδιά την αγαπούσαν πάρα πολύ και εμείς το ίδιο. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μιλούσε με ψαράδες, με απλούς ανθρώπους και ήταν πάντοτε γενναιόδωρος. Ένας ήρεμος άνθρωπος, έρχονταν πάνω με τις ώρες στο σπίτι και συζητούσαμε για τη δουλειά μου. Καμιά φορά του έλεγα που πάει σκατά η δουλειά μας και ξέρω εγώ. Και μου λέει, άργησε, μου λέει, θα αλλάξουν τα πράγματα, μου λέει, γιατί τώρα κάνετε τις ακρίβειες, ξέρω εγώ, και συζητούσαμε τις ώρες, τα πάντα όλα, τις γιώστες ερχότανε με τα γεμάτα χέρια, γυναίκα του, μια καλότατη, είχαμε ένα πρόβλημα με τα παιδιά μου, σαν μάνα μας, σαν αδερφή μας, μας φέρθηκε, ήρθε μαζί μας, τα δικαστήρια, είχε τα παιδιά και το κρατούσε. Σου λέω, άνθρωποι που το μυαλό σου πρέπει να μου βάλουν το πιστόλι για να το πιστέψω, θα το πιστέψω. Υπήρχαν όμως και λειψιώτες που δεν τον εμπιστεύονταν. Την τρίτη φορά μας ξαναλέει μέσα σε 15 μέρες ότι ήταν στο Πανεπιστήμιο, λέει, όχι, ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών. Τότε πεθιέ με εγώ και του λέω: Ο κύριος είναι Παπατζής. Και μου λέει: Γιατί με προσβάλλεις? Σε προσβάλλω, του λέω: Γιατί έχεις αλλάξει τρία επαγγέλματα μέσα σε 15-20 μέρες. Μου λένε: Μην τον έκανες παρέα, διότι τέλος πάντων δεν το σ' άρεσε. Το κλιμάκιο της αντιτρομοκρατικής ολοκλήρωσε τις έρευνες στο σπίτι που το χρώμα του είχε διχάσει τους λειψούς. Βιβλία, χάρτες και άλλα ευρήματα μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια και αξιολογούνται από τους ειδικούς. Το σπίτι του καθηγητή Αλέξανδρου Γιωτόπουλου δεσπόζει πάνω από το πανέμορφο φυσικό λιμάνι των Λειψών. Από εδώ, ο άνθρωπος που οι αρχές θεωρούν ως τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη έβλεπε σίγουρα τον κόσμο με διαφορετικό μάτι. Μετά την προσαγωγή και τη συντρόφου του, το σπίτι αυτό, όπως όλα δείχνουν, θα μείνει για καιρό κλειστό. Και το μόνο που θα θυμίζει τις δραματικές αυτές ημέρες είναι τα ίχνη που άφησαν οι αρχές
παίρνοντας αποτυπώματα από όλους τους χώρους, ακόμη και από τα παραθυρόφυλλα. Οι ακριβείς περιγραφές αυτοπτών μαρτύρων αποδεικνύουν ότι η επιχείρηση της σύλληψης ήταν μια καλά σχεδιασμένη επιχείρηση. Εγώ σε μια στιγμή νόμιζα ότι έπαθε κάτι και τον βοηθούσανε, γιατί τον είδα και άσπρο, κάτασπρο. Και πέρα, τι έπαθε, λέω αυτός, καρδιά έπαθε, τι έπαθε. Και του βάλανε χειροπέδες. Κάτι βέβαια δεν αντιμιλούσε, φαινόταν κάπως περίεργος. Το βάλανε σε ένα αυτοκίνητο μέσα. Το μόνο που ρώτησε τους αστυνομικούς πού θα καθίσω όταν έμπαινε στο λεωφορείο. Πού να καθίσω. Mm-hmm. Τίποτα άλλο. Από εκεί πέρα ήταν όπως μου είπατε ήρεμος, έδινε καμιά αντίδραση. Τίποτα, καμία αντίδραση. Στο ελικοδρόμιο ήταν και λίγο χαμογελαστός. Κάτι μιλούσε εκεί με τους αστυνομικούς. Δεν ξέρω τι ακριβώς, και χαμογελαστός λίγο. Η κοινωνία των Λειψών πάντως επανέρχεται στους συνήθεις ρυθμούς. Και ο λογαριασμός της ΔΕΗ στο όνομα της Μαρή Τερέζ Πινό θα αναζητεί παραλήπτη. Για όλες τώρα τις τελευταίες εξελίξεις, θα συνομιλήσουμε με τον οικονομολόγο Δημήτρη Γερμίδη, πρώην διοικητή της Εθνικής, γνώριζε τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Γιάννης Δάσκας και στην αστυνομική διεύθυνση, Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, είναι ο Μάκης Γεωργίου. Να σας καλησπερίσω όλους και φυσικά, κύριε Γερμίδη, να ξεκινήσω καλησπέρα. Από εσάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γνωρίζατε τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, γνωρίσατε τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο πότε? Ναι, τον γνώρισα στο Παρίσι το 1963. Όταν πήγα και εγώ για πρώτη φορά για τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, ο Αλέκος μόλις είχε αρχίσει τότε τις πανεπιστημιακές και ήταν από τα άτομα που τις πρώτες μέρες και όλα γνώρισα. Μέναμε μαζί στο ελληνικό σπίτι της Πανεπιστημίουπολης, στο Παρίσι, και με μερικούς άλλους κάναμε πολύ γρήγορα μια παρέα. Ήταν μικρότερος από μένα, σας λέω, αυτός έκανε πρωτογενείς σπουδές, αλλά ένα καλοσυνάτο παιδί, ψηλόλιγνο παιδί, ευφιέστατο, εκρηκτικό που και που. Θα θεωρούσε ότι είχε επαναστατικό χαρακτήρα? Όχι επαναστατικό, εκρηκτικό ήταν λίγο καμιά φορά έτσι στις διαθέσεις του, αλλά επαναστατικό χαρακτήρα δεν είχε. Απέναντίας όμως, με πολύ έτσι αγάπη και σεβασμό, αναφερόντας το επαναστατικό παρελθόν του πατέρα του. Ένα παρελθόν που θεωρείτε ότι πιθανώς να τον βάραινε? Δεν θα τον βάραινε, οπωσδήποτε τον βάραινε, και οπωσδήποτε κατά τη γνώμη μου ήταν καθοριστικό στην μεταξέλιξή του αργότερα, εάν βέβαια αυτός ο αρχηγός, σε στιγνό δολοφόνο. Σίγουρα αυτό ήταν που τον βάραινε περισσότερο, γιατί τίποτε σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία που τον γνώρισα εγώ 21-22 χρονών δεν έδειχνε αυτή την τραγική εξέλιξή του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που γνωρίσατε στη Γαλλία, που γνωρίζετε... Τα γεγονότα σήμερα και οι εξελίξεις αυτές... Όχι, κύριε Νηστικάκη, μην μας το κάνετε αυτό. Δώστε μας μια εικόνα, σας παρακαλώ. Έχετε μια σφαιρική εικόνα. Νομίζω ότι προέκυψαν στοιχεία, υπάρχουν τα στοιχεία αυτά στην υπηρεσία. Νομίζω ότι γίνονται οι συσχετισμοί, οι συνδυασμοί, νομίζω, και από αυτά τα στοιχεία στην όλη εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, η οποία... Πιστεύω, από αυτά που μαθαίνετε ότι... και από αυτά που ακούτε και από την πληροφόρηση που έχετε, αισθάνεστε ότι λαμβάνουν υπόψη τους αυτά τα στοιχεία που εσείς είχατε μάθει αυτό και αυτά που γίνανε γνωστά? Νομίζω ότι σε κάποια σημεία θα συνδεθούν. Σημαίνει αυτό, αν μπορείτε να... Υπάρχει, Γιώργο, υπάρχει η πληροφορία ότι είχε κάνει αναφορά στο όνομα Ξηρού, κύριε Νηστικάκη? Ναι, και ειδικά ότι είχε αναφερθεί στο ταξίδι του Σουδάν. Ακριβώς. Υπάρχει, ναι, αυτή η πληροφορία. Ο Βόιτ είπε το όνομα Ξηρός. Είπε το όνομα Ξηρός. Όχι. Το Σουδάν είχε αναφερθεί σε άτομο το οποίο έκανε ταξίδια στο Σουδάν, εκεί που βιάστηκε ο Κάρλος. Περιγράφοντάς μου την πορεία τότε του Κάρλος από τη Δαμασκό στη Νότια Ιεμένη στο Σουδάν κλπ. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια μου είπε πολλά πράγματα. Ονόματα σας είπε, κύριε Νηστικάκη? Κάντε μου τη χάρη, πέστε μας κάτι τώρα. Δεν μου είπε ονόματα. Όχι, δεν μου είπε ονόματα. Για τις σχέσεις του Κάρλος με Έλληνες, οι οποίοι εντάσσονται από τα στοιχεία που μας έχετε δώσει μέχρι τώρα και εσείς και οι μετέπειτα αξιωματικοί στην ομάδα του ΕΛΑ. Υπήρχε κάτι παραπάνω για το 17 Νοέμβρη? Βέβαιον είναι ότι από στόματος ΒΟΕΚ τότε, τα στοιχεία που μας είχε δώσει και ήταν και οι λόγοι που κάναμε τα ταξίδια στη Γερμανία και η σχέση εν συνεχεία και τη συνεργασία με τη γερμανική αστυνομία, ήταν ότι υπήρχαν στα αρχεία της Στάζη, ναι, συγκεκριμένος φοριαμός ντουλάπα που λέμε εμείς, μέσα στον οποίο υπήρχαν οι φάκελοι που αφορούσαν τον ΕΛΑ και τη 17 Νοέμβρη. Υπόψη, να το ξαναπώ, είναι γνωστό πλέον αυτό, ότι ο Βόιτ ήταν διευθυντής της 22ης, ναι, διευθύνσεως της Στάζης. Εσείς διαβάσατε κάτω αυτούς... από την οποία υπήρχαν 4 υποδιευθύνσεις. Αυτό το φοριαμό, κύριε Νηστικάκη. 3 ή 4 σκουλαρίκης, παπαθεμελής,
Αναγνωστόπουλος και άλλοι έχουν πει, Σύφης Βαλιράκης, έχουν πει ότι ήταν μυστικές υπηρεσίες, είχαν διαβρώσει αυτές τις οργανώσεις. Αυτό είναι το μακρύ χέρι, το αόρατο χέρι, που μέχρι τώρα εμπόδιζε τις έρευνες να πλησιάσουν του συνήθους χώρους. Και θα έχουμε Γιάννη Δάσκα ευκαιρία. Αν με επιτρέπετε, ναι, κύριε Δάσκα, και κάτι χειρότερο από αυτό που λέτε. Όταν κάποτε σε κάποιον υπουργό από αυτούς που δεν θα κατονομάσω, το ανέφερα πιο έντονα, αργότερα λίγο, χαμογελώντας είπε, καλά τότε εσύ θα γλιτώσεις, γιατί προφανώς θα είναι κάποιος γνωστός σου. Και με ένα χαμόγελο το ξεπεράσανε. Μάλιστα. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε τι δολοφονίες γίνανε τα τελευταία 10 χρόνια. Και θα έχουμε την ευκαιρία αυτά στη συνέχεια του δελτίου μας να συζητήσουμε, Γιάννη. Μισό λεπτό. Θα έχουμε στη συνέχεια του δελτίου μας την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και με τον κύριο Μονακουλούρη, βουλευτή του Πασόκ, και με τον κύριο Μιχαλολιάκο. Να πάμε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, το Μάκη Γεωργίου, να μας δώσει όλα τα νεότερα, όλες τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε από εκεί. Πριν σας πω όλα τα νεότερα, να παρέμβω στη συζήτηση και να πω, όχι δύο χρόνια ξέναν το Γιωτόπουλο, εδώ το 1993. Ο συλληφθής ως εκτελεστής, ο Τζορτζάτος, ο Βασίλης ο Τζορτζάτος, είχε συλληφθεί στην Κηφισιά το 1993, παρακολουθούσε κάποιο άτομο που είχε όλες τις προδιαγραφές να είναι στόχος 17 Νοέμβρη. Και τον αφήσαν ελεύθερο. Αυτός μικρή παρέμβαση στη συζήτηση. Σήμερα η αστυνομία, μετά από 27 χρόνια άκαρπης δίωξης, έστησε στον τοίχο και φωτογράφησε, σαν κοινό κακοποιό, τον άνθρωπο που θεωρεί αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Στον τοίχο, με το φθαρμένο διάδρομο, με το φθαρμένο μοσαϊκό. Μια φωτογραφία που η αστυνομία ήθελε να δώσει ένα συμβολισμό. Ο ίδιος βέβαια ο κ. Γιωτόπουλος αρνείται ότι είναι αρχηγός και ότι έχει συμμετοχή στην 17 Νοέμβρη. Όμως, δύο στοιχεία, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον τον δένουν και τον πάνε στον εισαγγελέα. Είναι τα αποτυπώματα στη γιάφκα της οδού Πάτμου και βέβαια η αναγνώρισή του από τους ήδη μέλη της 17 Νοέμβρη. Επίσης, σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω, οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο κύμα συλλήψεων, έναν μπαράζ συλλήψεων, τον αριθμό. Ίσως, το γνωρίζουμε φυσικά, τον αριθμό. Φυσικά δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε. Όπως δεν θα είναι έκπληση αν θα υπάρχουν και νέοι εκτελεστές και βέβαια μπορεί να κάνει κανείς και εικασίες, διότι πάντα ξέραμε ότι στις 17 Νοέμβρη από τις επιθέσεις ότι υπήρχε μια γυναίκα. Δύο γυναίκες ίσως. Άρα λοιπόν μιλάμε για κάποιες συλλήψεις μεταξύ των οποίων γυναίκες. Δεν ξέρουμε το χρόνο πότε θα γίνουν αυτές. Είναι νομίζω, αν όχι θέμα ημερών, είναι θέμα ωρών. Επίσης θα ήθελα να πω, αν έχω χρόνο και μου επιτρέπετε, ότι μάλιστα. Ο Βασίλης... Πρέπει, Μάκη, σε διακόπτω, με συγχωρείς, πρέπει να πάμε αμέσως τώρα στον Ευαγγελισμό. Γιώτα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πριν από λίγα λεπτά, άνδρες της Ατρομοκρατικής Υπηρεσίας και αστυνομικοί ζήτησαν από τον Αυγουστίνο Ξηρό να τους ακολουθήσει στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Συνέβαινε το εξής. Από τις 4.30 το απόγευμα, ώρα κατά την οποία έφτασαν εδώ στον Ευαγγελισμό, ο ιερέας Τριαντάφυλλος Ξηρός, η σύζυγός του Μοσχούλα και ο γιος τους Αυγουστίνος, έως αυτή την ώρα, παρέμεναν στο φυλάκιο του νοσοκομείου. Δεν τους είχε επιτραπεί η είσοδο στο δωμάτιο στο οποίο νοσηλεύεται ο Σάββας Ξηρός, αλλά ούτε και είχαν φύγει όπως έκαναν προηγούμενες ημέρες, όταν ενδεχομένως άνδρες της Ατρομοκρατικής δεν τους επέτρεπαν την είσοδο στο 1031. Περίμεναν λοιπόν για ώρες στο φυλάκιο. Μάλιστα. Πριν από λίγα λεπτά είδαμε άνδρες της Ατρομοκρατικής να ζητούν από τον Αυγουστίνο Ξηρό να τους ακολουθήσει στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μάλιστα, ήταν Φωτεινή Νάσο από τον Ευαγγελισμό. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Μάκη Γεωργίου βρίσκεται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Σε λίγα λεπτά λοιπόν φτάνει και ο Αυγουστίνος. Άλλο ίσως, ένα από τα αδέλφια Ξηρού. Ίσως, Γιώτα, κυρίες και κύριοι, ο Ευαγγελισμός να είναι τόπος συλλήψεων. Είχαμε τον Χριστόδουλο, έχουμε τώρα τον Αυγουστίνο. Δεν ξέρουμε αν υπάρξουν και άλλες συλλήψεις. Πάντως, ο Βασίλης Γεωργάτος, συγγνώμη, Τζορτζάτος. Ομολόγησε 27 επιθέσεις. 27 επιθέσεις δεκαετές. Στην παρέα του, από τους ανθρώπους που τον ξέρανε, ήταν πάντα ένα άτομο χαμηλών τόνων. Mm-hmm. Το λέγανε ο Βασιλάκης. Ήταν τόσο καλοκάγαθος που το στέλναν ακόμη και για τσιγάρα. Στέλναν δηλαδή τον εκτελεστή για τσιγάρα. Ο άνθρωπος αυτός είχε πάρει μέρος με τον Χριστόδουλο και σε εντυπωσιακές επιχειρήσεις στις 17 Νοέμβρη, όπως ήταν η επίθεση στα δύο λεωφορεία των Αμερικανών τον Αύγουστο και τον Ιούλιο του 1987 στο Κηφισό και στο Καβούρι. Μάλιστα, Μάκη Γεωργίου, εσύ παραμένει στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Θα συνδεθούμε εκ νέου. Κύριε Γερμίδη, θέλω να παραμείνετε μαζί μας και εσείς, κύριε Γιάννη Δάσκα. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Κουλούρη και τον κύριο Μιχαλολιάκο. Στο μεταξύ, δεν εγνώριζε τίποτα για τις δραστηριότητες του Γιωτόπουλου. Η Γαλλίδα φέθηκε ελεύθερη, της απαγορεύτηκε όμως η έξοδος από τη χώρα. Το πρωί εμφανίστηκε στο σπίτι της στην οδό Βουτζά, στο Βύρονα.
Χθες το βράδυ, η Μαϊτέ Πεϊνό προσήχθη στην αντιτρομοκρατική όπου κατέθεσε για αρκετές ώρες. Όπως είπε, δεν εγνώριζε τίποτα για τις δραστηριότητες του Μισελ, όπως συνεχίζει να λέει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Τελικώς, αφέθη ελεύθερη με τον όρο να μην εγκαταλείψει τη χώρα. Το πρωί έκανε την εμφάνισή της από το σπίτι της στον Βύρονα. Ανέβηκε στο διαμέρισμά της, πήρε μαζί της κάτι και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση. Πριν από δύο ημέρες, φαίνεται ότι η Μαϊτέ Πεϊνό μετέβει στην Ίδρα με τα ταχύπλοα της γραμμής. Εκεί κάποιοι νομίζουν ότι την είδαν. Βέβαια κάτι μου θυμίζει και ο κύριος Γιωτόπουλος, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά έχει ακουστεί ότι μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, αλλά και πρόσφατα και μάλιστα εχθές, ήταν εδώ στην Ίδρα και ότι έρχονταν πάρα πολύ συχνά για διακοπές με φιλικό του ζευγάρι. Σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, δεν αποκλείεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος να είχε και σπίτι στο Γραφικό νησί στη δεκαετία του 80. Εάν μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο και αν είχε επιλέξει την Ίδρα, την είχε επιλέξει για ένα πολύ απλό λόγο, ότι η Ίδρα προσφέρεται για λόγους συγκοινωνίας. Εκείνη την εποχή, όπως και σήμερα, απήχε από το λιμάνι της Μαρίνας της Ζέας στον Πειραιά μία ώρα και 10 λεπτά. Στην Ίδρα είχαν γίνει έρευνες από την αντιτρομοκρατική στις αρχές της δεκαετίας του 90 σε σπίτι το οποίο σήμερα έχει μεταβληθεί σε ξενοδοχείο. Δεν είχαν βρει τίποτα. Η Μαϊτέ Πεϊνό, σύντροφος του Γιωτόπουλου, είναι Γαλλίδα. Ήταν καθηγήτρια στο ελληνικό τμήμα της Γαλλικής Σχολής Αγίας Παρασκευής από το 1981. Λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας παραιτήθηκε κατά το διδακτικό έτος 1997-98. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις 5 Ιουλίου εισήχθη στην καρδιολογική κλινική του νοσοκομείου της Ρόδου. Στις 6 του μηνός, την επομένη, ζήτησε να φύγει ξαφνικά. Άγνωστες πτυχές της προσωπικότητας του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου αποκαλύπτουν μιλώντας στον Αντένα παλαιοί συμφοιτητές του καθώς και πρόσωπα που τον γνώρισαν πρόσφατα. Οι περισσότεροι κάνουν λόγο για έναν ευγενή άνθρωπο υπεράνω πάσης υποψίας. Όμως, ο πρώην βουλευτής Στάθης Παναγούλης συνδέει τη δράση του Γιωτόπουλου με ένα ακόμη στέλεχος της οργάνωσης, καθηγητή που ζει στην Ελλάδα. Τέλειος συνωμότη χαρακτήριζαν τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη οι αρχές ασφαλείας πριν από δύο χρόνια και με το πορτρέτο που σκιαγράφησαν έδειχναν τον 58χρονο Αλέκο Γιωτόπουλο, έναν άνθρωπο γοητευτικό, γκριζομάλι, με αριστερές καταβολές, αποφασιστικό και ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ήταν ένας αντιφασίστας όπως ήταν χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό εκείνη την εποχή, με τις ανησυχίες τους που υπήρχαν ενάντια στη Χούντα. Ο Άκης ή Αλέξης Γιωτόπουλος κάνει την εμφάνισή του δημόσια για πρώτη φορά το 1967 στη Γαλλία. Τότε ιδρύει με άλλους Έλληνες την ακροαριστερή ένοπλη οργάνωση 29 Μάη, ηγείται του στρατιωτικού της Σκέλους, μεταβαίνει για εκπαίδευση στο αντάρτικο πόλεμο στην Κούβα και το 1971 σε χώρα της Λατινικής Αμερικής. Εκεί εκπαιδεύεται μαζί με άλλους Έλληνες στα στρατόπεδα των ανταρτών του Παμάρος και επιστρέφοντας ιδρύει ένα μικρό πυρήνα ανθρώπων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Λεπτός, μάλλον ψηλός, με καστανόξανθα μαλλιά και γαλανά μάτια, με ζωηρή παρουσία στο χώρο αυτό. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια και ο Αλέξης Γιωτόπουλος ήλθε χθες για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τη νέα σκληρή πραγματικότητα. Στο κτίριο της αντιτρομοκρατικής ήλθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον εκτελεστή Χριστόδουλο Ξηρό και ακολούθησε ένας εντυπωσιακός διάλογος. Γεια σου Λάμπρο, ποιος είσαι εσύ, δεν σε ξέρω. Δεν με ξέρεις. Μαζί δεν κάναμε τις επιχειρήσεις και τις ληστείες. Μαζί δεν τα κάναμε όλα. Δεν είσαι εσύ ο αρχηγός που έδινες εντολές. Εγώ. Δεν είσαι καλά, άνθρωπέ μου. Δεν ντρέπεσαι. Εδώ που ήρθαμε θα τα πούμε όλα. Ο Γιωτόπουλος γνωρίζει στη Γαλλία τη Μαϊτέ Πεϊνό και επιστρέφει στην Ελλάδα με το όνομα Μιχάλης Οικονόμου. Εμφανίζεται ως καθηγητής και αγοράζει εξοχικό σπίτι στους Λειψούς όπου το επισκέπτεται τα τελευταία χρόνια. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος ήταν και ένας μύθος και στο Παρίσι λόγω του ότι κουβαλούσε το όνομα του πατέρα του, του Μίτσου του Γιωτόπουλου, που τον θαύμαζε και ο ίδιος ο Τρότσκι. Στο νησί, ο Αλέξης Γιωτόπουλος και η σύντροφός του έχουν κοινωνική ζωή και κάνουν ακόμη και κουμπαριές, όπως απαθανατίζεται στο φακό. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ ήθος, πάρα πολύ ήθος. Στις τοποθετήσεις του, στις κόντρες που είχαμε, παραδείγματος χάρη, δεν θυμάμαι ποτέ. Μας προσπαθούσαμε βέβαια τουλάχιστον με δική μας παράταξη ή ακόμα και στις αντιπαραθέσεις της να κρατάει κάποιο ήθος και κάποιο ύφος. Και νομίζω ότι στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο Γιωτόπουλος.
γιος του ηγετικού στελέχους της αριστεράς Μίτσου Γιωτόπουλου, που το 48 ίδρυσε τροτσκιστικό κόμμα, πήρε μέρος στις εκλογές και στη συνέχεια ήλθε σε ρήξη με την ηγεσία του Κουκουέ. Ο Αλέξης Γιωτόπουλος έχει επισκεφτεί ελάχιστες φορές τη γενέτειρα του πατέρα του στη Γιαννιτσού Φτιώτιδας. Συγκάτοικος του Γιωτόπουλου στο Παρίσι ήταν ο Δημήτρης Γερμίδης, πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας. Όμως αυτό δεν τον εμπόδισε να το συμπεριλάβει σε προκήρυξη και στη λίστα της 17 Νοέμβρη. Όταν το έμαθα, πρώτα είπε ήταν ο μόνος που δεν είχα υποψιαστεί ποτέ. Βεβαίως από πολλά χρόνια, από την εποχή που το όνομά μου γράφτηκε στη λίστα σε μια προκήρυξη σαν στόχο όταν ήμουν διοικητής εθνικής, ήμουν πεπισμένος ότι ο συντάκτης ήταν παρισινής κουλτούρας. Ο Στάθης Παναγούλης, που γνώρισε τον Γιωτόπουλο, αναφέρει ότι ακόμη ένας καθηγητής είναι επικεφαλής στις 17 Νοέμβρη από την πρώτη ηγετική ομάδα. Για έναν καθηγητή ξέρω εγώ ότι είναι από τα στοιχεία που έχουν προκύψει και το ξέρουν και οι αρχές αυτό και βρίσκονται σε μια επαφή εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Δηλαδή αυτός ο καθηγητής τι ρόλο έπαιζε? Ήταν στην ηγετική ομάδα. Εν ενεργεία καθηγητής? Εν ενεργεία καθηγητής. Δηλαδή είναι ακόμα? Ναι, γιατί ο Γιωτόπουλος δεν υπήρξε ποτέ καθηγητής. Και είναι εδώ στην Αθήνα? Είναι στην Ελλάδα. Πριν από λίγους μήνες, το Πάσχα, ο Αλέξης Γιωτόπουλος συναντάται σε καφενείο στο Παγκράτη με τον Σάβα Ξηρό και σύμφωνα με πληροφορίες του δίνει εντολή για ένα χτύπημα στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Αλέξης Γιωτόπουλος επισκέπτεται τον 97 στο γραφείο του τον εκδότη Γιάννη Μιχαλόπουλο και του ζητά το βιβλίο που αναφέρεται λεπτομεριακά στον εφοπλιστή Γιάννη Λάτση. Το πρώτο βιβλίο που αγόρασε ο Λάτσης και επειδή στο βιβλίο είχαν εμπλακεί μέσα ονόματα Παπανδρέου, Καραμαλίδες, γενικά ιστορικά, βασιλιάδες και το ένα και το άλλο, με ρώταγε πολλές λεπτομέρειες. Και πάλι δεν μου έκανε εντύπωση τότε, και ίσως να μου κάνει και σήμερα εντύπωση. Η αντιτρομοκρατική, εδώ και λίγες μέρες, καταφέρνει να λύσει το γρίφο του αρχηγού και να εντοπίσει τον Αλέξη Γιωτόπουλο πίσω από τον επωνομαζόμενο Μιχάλη Οικονόμου. Όπως αναφέρουν πηγές από την αστυνομία, η υπόδειξη φωτογραφίας του Οικονόμου που ζει στους Λειψούς, στο Σάβα Ξηρό, και η αναγνώρισή του ως τον αρχηγό της οργάνωσης που συνάντησε στο Παγκράτη σημαίνει και το τέλος για τον φερόμενο ως ηγέτη της οργάνωσης Φάντασμα. Τον κρατούμενο γιο τους επισκέφθηκαν το πρωί οι γονείς του Διονύση Γεωργιάδη. Ο 26χρονος ομολόγησε τη συμμετοχή του σε τρομοκρατικές ενέργειες 17 Νοέμβρη. Την ίδια ώρα, ο Παναγιώτης και η Δέσποινα Γεωργιάδη, μέσω του δικηγόρου τους, ευχαρίστησαν τους αστυνομικούς για τον τρόπο με τον οποίο έχουν συμπεριφερθεί στο γιο τους, που όπως υποστηρίζουν είναι ένας παραστρατημένος νέος, ο οποίος όμως δεν έχει βάψει τα χέρια του με αίμα. Κοντά στον κατηγορούμενο γιο τους βρέθηκαν οι γονείς του Διονύση Γεωργιάδη. Ο Παναγιώτης και η Δέσποινα Γεωργιάδη, συνοδευόμενοι από το δικηγόρο τους, πέρασαν νωρίς το πρωί το κατόφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Είναι πάρα πολύ καλά ο Διονύσης και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Και το ηθικό του και εν γέννη. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Τι σας είπαν, επιτρέπετε? Τίποτα. Αυτά. Είναι μια χαρά, είναι πολύ καλά. Όπως ανακοινώθηκε από τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Φώτη Νασιάκο, ο 26χρονος ομολόγησε ότι μαζί με άλλα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης εκτέλεσε ή συμμετείχε στην έκρηξη ορολογιακού εκρηκτικού μηχανισμού στο υποκατάστημα της Τράπεζας Αλφα Πίστεως στις 22 Ιουνίου του 1998. Στην αιματηρή ληστεία στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας του Παγκρατίου στις 17 Δεκεμβρίου του 1998 και στην ενοικίαση του διαμερίματος Γιάφκα στην Οδό Δαμάρεως στο Παγκράτη στις αρχές του 2000. Ενός παραστρατημένου νέου που δεν έχει βάψει τα χέρια του με αίματα αθώων ανθρώπων. Εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή είμαι εξουσιοδοτημένος να δηλώσω από την οικογένειά του, θέλει η οικογένειά του να ευχαριστήσει την αστυνομία για την άψογη συμπεριφορά της απέναντι στο παιδί της, αλλά και για την αποτελεσματικότητά της στην γιγάντια προσπάθεια την οποία κάνει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Θεσσαλονικιός δικηγόρος της οικογένειας αρνήθηκε να αναλάβει την υπεράσπιση του Διονύση Γεωργιάδη με την αιτιολογία ότι δεν μπορεί να χειριστεί την υπόθεση εκτός έδρας. Την ίδια ώρα, στη γειτονιά όπου πέρασε τα εφηβικά του χρόνια 26χρονος, η είδηση της σύλληψής του έπεσε σαν βόμβα. Τι να πω τώρα, να πω ότι μέσα από τα σύννεφα που λένε όλη τη διαλέξη. Ακριβώς αυτό. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Χθες το είδα στο κανάλι και λέω αν είναι δυνατόν ο Διονύσης. Γιατί αυτός είναι και καλλιτέχνης, είναι τραγουδάκι, ξέρω κάτι κάνει. Παράλληλα, οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ερεύνησαν εκ νέου το διαμέρισμα του 26χρονου στη Θεσσαλονίκη, καθώς και το πατρικό του Σάβα Ξηρού στις Σικές.
Κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο μεταδώσαμε ότι οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής ζήτησαν από τον Αυγουστίνο Ξηρό να τους ακολουθήσει. Διευκρινίζουμε ότι αυτό δεν σημαίνει πως πρόκειται για προσαγωγή ή σύλληψη. Επανερχόμαστε τώρα στη συζήτησή μας με τον οικονομολόγο Δημήτρη Γερμίδη, τον δημοσιογράφο Γιάννη Ντάσκα, καλησπερίζοντας και τους βουλευτές κύριους Σκουλούρη και Μιχαλολιάκο. Πριν από λίγο ο κύριος Γερμίδης υπενήχθηκε ολιγορία των αρχών στο να φτάσουν στον εγκέφαλο της 17 Νοέμβρη και ο Γιάννης Ντάσκα το προεξέτεινε λέγοντας ότι αυτό οφείλεται σε εμπλοκή και μυστικών υπηρεσιών ξένων χωρών. Τα λέω σωστά, κύριε Ντάσκα? Βεβαιότατα, και εγώ αναφέρομαι σε δηλώσεις ανθρώπων που είναι πάνω, δηλαδή εντεταλμένων στην κορυφή για τη δίωξη της τρομοκρατίας, αλλά και κάτω, μόλις πριν λίγες ώρες, στον Αντένα, στο ραδιόφωνο του Αντένα, ο Γιώργος Μπαλάφας είπε ότι μπορεί και να έχουν δημιουργηθεί από μυστικές υπηρεσίες τρομοκρατικές οργανώσεις. Μην λησμονούμε ότι μόλις σήμερα παραπέμπεται με 27 κατηγορίες ένας από τους λεγόμενους συνήθεις υπόπτους. Ένας από εκείνους που είχε στο στόχαστρο η ελληνική αστυνομία η ικανότατη εδώ και πολλά χρόνια, αλλά κάποια Γιάννη, μακριά έχει. Στο σημείο αυτό, επέτρεψέ μου να σε διακόψω, διότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Μπαλάφα. Τον καλησπερίζουμε. Κύριε Μπαλάφα, μας ακούτε? Σας ακούω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς σχολιάζετε αυτές τις εξελίξεις στο θέμα της τρομοκρατίας? Εσείς, το όνομά σας κατά το παρελθόν ανεμίχθη κατ' επανάληψη σε υποθέσεις που σχετίζονταν με την τρομοκρατία. Βεβαίως πήγατε στη δικαιοσύνη και το αποτέλεσμα σας δικαίωσε. Πώς σχολιάζετε όσα όμως συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες? Θεωρώ ότι είναι πρώιμο ακόμα να δούμε τι έχει γίνει σε αυτή την υπόθεση. Ειλικρινά, κανένας αυτή τη στιγμή, από όσους τουλάχιστον από τον κόσμο εννοώ, δεν μπορεί να βγάλει οποιοδήποτε συμπέρασμα. Εγώ είχα κάνει μερικές δηλώσεις στην αρχή αυτών των γεγονότων, στην αρχή του μήνα, και τη στιγμή δηλαδή που είχε σκάσει η βόμβα στα χέρια του Σάββα Ξηρού. Και είχα πει από τότε ότι εγώ δεν αποσυνδέω το γεγονός αυτό από την προηγούμενη... Μην μιλάτε τόσο κοντά στο ακουστικό, κύριε Μπαλάφα, ώστε να σας ακούμε ευκρινώς, παρακαλώ. Να μιλάω πιο κοντά ή να μην μιλάω? Όχι τόσο κοντά. Συνεχίστε, παρακαλώ. Είχα λοιπόν πει και τότε ότι δεν αποσυνδέω αυτό καθ' αυτό το γεγονός της έκρηξης από την προηγούμενη φιλολογία περί συλλήψεων, περί αποκάλυψης 17 Νοέμβρη. Μάλιστα. Κύριε Μπαλάφα, τα γεγονότα που επακολούθησαν, ναι, και ότι θεωρώ ύποπτο και το γεγονός του Σαββάτου. Μάλιστα. Και το στήριζα αυτό σε κάποια, στο 38 που φέρε μαζί του, στις ταυτότητες που φέρε μαζί του, εν λόγω άνθρωπος, σε κάποιες που ήσαν μέσα σε σακούλες μάλιστα. Ήταν ένα περίεργο γεγονός αυτό. Όλα αυτά λοιπόν σας κάνουν επιφυλακτικό. Λοιπόν, ύποπτα και σταμάτησα να μιλάω. Είχα πει επίσης τότε ότι προκειμένου να βγάλουμε ένα συμπέρασμα για μια υπόθεση που υπάρχει εδώ στον τόπο μας τα τελευταία 20 τόσα χρόνια, 27 χρόνια, θα πρέπει να ακούσουμε οπωσδήποτε και την άλλη πλευρά. Κύριε Μπαλάφα, σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κίμωνα Κουλούρη αν συμμερίζεται τις απόψεις και του κύριου Γερμίδη αλλά και του κύριου Γιάννη Ντάσκα, ο οποίος ξεκάθαρα μίλησε για τον ύποπτο ρόλο μυστικών υπηρεσιών στο όλο ζήτημα. Δεν ξέρω, δεν υπήρξα ποτέ. Δεν είχα ποτέ σχέσεις με μυστικές υπηρεσίες και έτσι δεν ξέρω πώς λειτουργούν. Δεν έχω ιδέα λοιπόν. Και δεν με αφορούν σε τελευταία ανάλυση αυτά. Είστε όμως υπουργός, κύριε Κουλούρη, και συνάδελφοί σας υπουργοί, οι οποίοι διώκουν την τρομοκρατία, γιατί η τρομοκρατία έχει δεκάδες νεκρούς, έχει αίμα στα πεζοδρόμια. Είναι πράξεις, είναι διάβρωση μυστικών υπηρεσιών στην τρομοκρατία. Ναι. Πώς δεν το ακούσατε εσείς? Λέω. Παρακαλώ, επειδή... Δεν χρειάζεται κανείς να ανήκει σε μυστικές υπηρεσίες για να έχει γνώμη γι' αυτό. Επειδή είμαι μυστικό και δεν ακούω καλά το γύρισμα του ήχου, παρακαλώ μην με παρεξηγείτε αν δεν απαντάω αμέσως. Γι' αυτό μην με διακόψετε, παρακαλώ. Έλεγα λοιπόν ότι δεν γνωρίζω πώς λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες. Αυτό στο οποίο πολιτικά θέλω να σταθώ, καλά, επίσης δεν θέλω να σχολιάσω και τις μικροψυχίες που ακούστηκαν όλες αυτές τις μέρες, όλη αυτή την περίοδο. Πώς το ΠΑΣΟ είναι ανεμιγμένο, πώς η κυβέρνησή του δεν θα φτάσει μέχρι την κορυφή, πώς θα κουκουλώσουμε, γιατί κάποιοι από εμάς είμαστε μπλεγμένοι. Ελπίζω μπροστά στον ελληνικό λαό να αισθανθούν λίγο την ανάγκη να πούνε ένα μεγάλο συγγνώμη και για τον ιδρυτή του, τον Ανδρέα Παπανδρέου,
και για όλους εμάς και για τη σημερινή κυβέρνηση και να συγχαρούν τον τρόπο με τον οποίο τόσο η κυβέρνηση όσο και η ηγεσία της αστυνομίας έχει αποτελέσματα. Γιατί αυτό πρέπει να ενδιαφέρει τους Έλληνες πολίτες. Ας ακούσουμε όμως, κύριε Κουλούρη, τι έχει να πει. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Παρακαλώ, δεν με αφορούν όλα τα άλλα σενάρια. Δεν με αφορούν. Αυτό που πρέπει να αφορούν το και τον τελευταίο Έλληνα είναι ότι επιτέλους με ενέργειες αυτής της κυβέρνησης, με αποφασιστικότητα αυτής της ηγεσίας της αστυνομίας και με συνεργασία βεβαίως των Αμερικανών και των Αγγλέζων, ένα αποφασιστικό κέριο χτύπημα έχει δοθεί στην τρομοκρατία και ανασένουμε επιτέλους. Ας δώσουμε όμως το λόγο και στον κύριο Μιχαλολιάκο να μας σχολιάσει τις τελευταίες εξελίξεις. Σας ακούμε, κύριε Μιχαλολιάκο. Είμαι πεπισμένος ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη επιτυχία των διοκτικών αρχών. Μπροστά σε μια μεγάλη επιτυχία της δημοκρατίας. Μπράβο. Γι' αυτό θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να αισθανόμαστε ικανοποίηση. Μπράβο, κύριε Μιχαλολιάκο. Και να κάνουμε και το καθήκον μας απέναντι στις διοκτικές αρχές και στις δικαστικές αρχές. Και να τις συγχαρούμε και να τις στηρίξουμε. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, σε αυτή τη μεγάλη στιγμή που ήρθε με καθυστέρηση 28 ετών, 28 χρόνια καθυστέρηση που κόστισε το αίμα αθώων Ελλήνων πολιτών, χρωστάμε στο σεβασμό αυτής της μνήμης να μην έχουμε ούτε μικροψυχισμό, δηλαδή να μην αναγνωρίζουμε την επιτυχία και προφαντώς να αποφύγουμε τα μεγάλα λόγια της πολιτικής καπηλίας. Έχουμε χρέος να στηρίξουμε τη δημοκρατία μας, να αποκτήσει ποιότητα και ποιότητα σημαίνει ασφάλεια στο μέσο Έλληνα πολίτη. Συμφωνώ πολύ, κύριε Μιχαλολιάκο. Κύριε Μιχαλολιάκο, θα ήθελα και εγώ να κάνω μια παρέμβαση. Με ευκαιρία θα ήθελα να σε παρακαλέσω. Παρακαλώ ένας για να ακούγεστε. Κύριε Τάσκα. Μόλις πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι ο ένας από τους τρομοκράτες που μετήχε σε 27 δολοφονικές επιθέσεις ή ληστείες ήταν ένας από τους κλασικούς συνήθεις υπόπτους, ο οποίος είχε συλληφθεί, ο οποίος παρακολουθούσε κάποιο τρομοκράτη κλπ. Κλπ. Η καθυστέρηση στη σύλληψή του τι σημαίνει? Μήπως πρέπει να, κοιτάξουμε και λίγο τα θύματα να πούμε μπράβο διότι πιάστηκε τώρα. Αλλιά, αν είναι έτσι, δεν θα γίνει και ο αστυνομία να μας τον κρύψει αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό συνεργάζεται, θα σας το πω, επειδή είσαι και φίλος μου, συνεργάζεται με την ΕΕΠ. Συνεργάζεται με την ΕΕΠ, να ρωτήσω αν η ΕΕΠ συνεργάζεται με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία ή αυτό δεν θα μπλέξουμε. Η ΕΕΠ συνεργάζεται με κάποιους άλλους. Δεν ξέρω αν συνεργάζεται η ΕΕΠ με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Αλλά είναι λογικό ότι θα ανταλλάσσουν πληροφορίες. Δεν γίνεται να το ξέρει η ΕΕΠ. Η αντιτρομοκρατική μαζεύει, συλλέγει τα στοιχεία, επεμβαίνει, συλλαμβάνει, βρίσκει τις γιάφκες και για να δώσουμε και ένα εύσημο στην αντιτρομοκρατική ομάδα, τις δύο γιάφκες τις βρήκε πράγματι εδώ και πάρα πολύ καιρό η ελληνική αστυνομία. Αυτή είναι μια πληροφορία που έχετε ότι παρά τα αντιθέτως... Όχι πληροφορία, είναι κάτι το συγκεκριμένο και αδιάψευστο. Παρά τα θρυλούμενα ότι οι αγγλικές μυστικές Όχι. υπηρεσίες... Τις γιάφκες τις βρήκε η ελληνική αστυνομία και συγχαρητήρια τους. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παραγούλη, για αυτά τα στοιχεία που μας δώσατε. Δεν μας διαφωτίσατε και πολύ, πρέπει να το καταλαβαίνετε αυτό. Τι θέλατε να σας πω? Να μας πείτε κάτι περισσότερο για αυτό τον καθηγητή. Τι να σας πω, καθηγητής είναι. Ο οποίος υποτίθεται ότι έδωσε όλα αυτά τα στοιχεία τώρα που ξέρουμε. Ακριβώς. Πού είναι καθηγητής, πού διδάσκει? Καθηγητής, σε πανεπιστήμιο είναι καθηγητής. Εδώ ή στο εξωτερικό, απέξω με το παιχνίδι των ερωτήσεων. Εδώ. 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 Σε ελληνικό πανεπιστήμιο, εδώ, Βεβαίως. Στην Αθήνα. Βεβαίως. Στην Αθήνα. Βεβαίως. Στην Ελλάδα. Θεωρητικές επιστήμες ή θετικές επιστήμες? Το... Τέλος πάντων, τώρα θα... Αυτό μόνο το Ταεγάλαιο το 1988. Ο θεολόγος Ψαραδέλης ομολόγησε ότι από κοινού με άλλα μέλη της 17 Νοέμβρη συμμετείχε στην ληστεία στο υποκατάστημα Εθνικής Τράπεζας επί της οδού Δροσοπούλου στα Πατήσια το 1986. Επίσης, πότε ψηφίστηκε ο τελευταίος νόμος, το καλοκαίρι το περσινό, ναι, ναι. Η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση είναι κακούργημα, τιμωρείται 10 χρόνια. Ναι. Προβλέπεται δε για αυτούς που παίζουν και ηγετικό ρόλο ακόμη πιο αυξημένες ποινές. Είναι σαφές ότι χρησιμοποιώντας αυτή τη διάταξη μπορούν να πιάσουν και αυτούς, γιατί το έγκλημα της συμμετοχής σε μια εγκληματική οργάνωση...
είναι διαρκές. Ναι. Να το ονοματίσουμε. Προσέξτε όμως, τι σημαίνει. Το πιθανότερο είναι, η κατηγορία θα στηριχθεί από το γεγονός ότι κύριε, εσύ συμμετέχεις, μπορεί να μην έχουμε διαπιστώσει στη μία ή στην άλλη πράξη την σύμπραξή σου, αλλά σε βλέπουμε να μην έχεις φύγει. Κύριε Βγότζα, αυτός βεβαίως θα προσπαθήσει να... Ένα άτομο ανεβαίνει στο 10ο όροφο και βλέπει τον Σάββα. Παράδειγμα, τους είδα τις τελευταίες μέρες πολύ πιο φιδωλούς. Είναι άλλωστε βαρύτατες οι κατηγορίες που βαρύνουν ήδη 3 μέλη της οικογένειας. Φαντάζομαι ότι δεν έχουν και πολύ όρεξη να μιλήσουν. Ο πατέρας του, ο Τριαντάφυλλος, που συνήθως είναι αυτός που στέκεται μπροστά στους δημοσιογράφους και κάνει κάποιες δηλώσεις, δεν θέλησε να πει σήμερα κάποια πράγματα. Το μόνο που μάθαμε ήταν ότι είχε μια ολιγόλεπτη συνομιλία με Βρετανούς δημοσιογράφους. Οι Βρετανοί δημοσιογράφοι τον ρώτησαν μεταξύ άλλων και για το πώς νιώθει ότι έχει να πει στην χείρα του Στίβεν Σόντερς, του Βρετανού στρατιωτικού ακολούθου. Ο ίδιος είπε ότι λυπάται πάρα πολύ και εύχεται το Θεό να της δίνει δύναμη και κουράγιο. Κατά τα άλλα, η υγεία του Σάββα Ξηρού, να αναφερθούμε λίγο σε αυτό. Ο Σάββας Ξηρός πάει όλο και καλύτερα, η όρασή του βελτιώνεται. Από ό,τι μάθαμε, σύντομα θα υποβληθεί σε εγχείρηση και στο αριστερό του μάτι. Και είναι θέμα, δεν μπορούμε να προσορίσουμε ακριβώς το χρονικό διάστημα. Πάντως, σίγουρα δεν θα παραμείνει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα. Άρα είναι και θέμα ημερών, μας λες, το να μπορέσει να δει. Από το νοσοκομείο, που πρέπει να το πούμε ότι είναι φιδωλή η ενημέρωση από το νοσοκομείο, ίσως να είναι και λιγότερο από ένα μήνα. Ευχαριστώ πολύ τη Μαράγδα Γορογιάννη. Βαρύτητα διαγγέλματος, κυρίες και κύριοι. Είχαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το θέμα της τρομοκρατίας λίγο μετά τη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. Ο Κώστας Σιμίτης επισήμανε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να ρηχθεί άπλετο φως στην υπόθεση της 17 Νοέμβρη. Απίφθινε όμως και έκκληση να επιδείξουν όλη σύνεση και υπευθυνότητα, ζητώντας να μην στιγματίζονται πολιτικοί χώροι. Ελληνίδες, Έλληνες, την εικόνα της Ελλάδας χαρακτήρισαν τα τελευταία 27 χρόνια αλλεπάλληλες απεχθείς τρομοκρατικές πράξεις. Αυτό, παρόλο που οι πράξεις αυτές ήταν αντίθετες με τη θέληση του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός καταδικάζει τη βία, την αυτοδικία, την ανέρεση του κράτους δικαίου. Ήρθε πια η ώρα οι ένοχοι να δώσουν λόγο για τις πράξεις τους. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης στις πρώτες του σημερινές δηλώσεις για το μεγάλο θέμα της τρομοκρατίας που απασχολεί τον ελληνικό λαό ξεκαθάρισε ότι όλοι όσοι ενέχονται στην υπόθεση αυτή θα αποκαλυφθούν. Θα αποκαλύψουμε κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης. Θα χυθεί άπλετο φως. Ο στόχος μας είναι να ρίξουμε άπλετο φως σε κάθε σκιά, σε κάθε πτυχή του φαινομένου. Να καταστήσουμε έτσι τη δημοκρατία μας ακόμα πιο ισχυρή. Ο στόχος μας είναι να κατοχυρώσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια του ελληνικού λαού και να αναδείξουμε έμπρακτα τη χώρα μας ως μια από τις πιο ασφαλείς στον κόσμο. Θα συνεχίσουμε και θα αποκαλύψουμε όλους τους υπεύθυνους και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Οι τρομοκράτες θα έχουν μια δίκαια δίκη. Δεν έχει νόημα η νίκη απέναντι στην τρομοκρατία αν συνοδευτεί από έκπτωση δικαιωμάτων, θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για την αυθαίρετη παραφιλολογία που αναπτύσσουν εντέχνως τις τελευταίες ημέρες διάφοροι κύκλοι, οι οποίοι προσπαθούν να συνδέσουν την τρομοκρατία με ιδεολογικοπολιτικούς χώρους της αριστεράς και ιδιαίτερα κατά την περίοδο της Χούντας, ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα. Διαφωνώ κάθετα και κατηγορηματικά με το στιγματισμό οποιοδήποτε κοινωνικού και πολιτικού χώρου. Ο κοινωνικός χώρος της ευρύτερης αριστεράς έχει αγώνες, έχει περγαμηνές και έχει προσφορά στον τόπο. Άλλωστε, ξέρουμε ότι στον τόπο μας η βία έχει πολλές και διαφορετικές ρίζες. Ο ελληνικός λαός είναι και θα είναι ενωμένος σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για την πάταξη της τρομοκρατίας και την ισχυροποίηση της δημοκρατίας μας. Δεν βοηθούν την προσπάθεια οι ανυπόστατες φήμες.
θα εκτεθούν ανεπανόρθωτα, ευτυχώς οι λίγοι εκείνοι που δείχνουν να καλλιεργούν, να αναπαράγουν, να επενδύουν σε αυτές τις ανυπόστατες φήμες. Ο ελληνικός λαός δεν θα συγχωρέσει οποιαδήποτε απόπειρα υπονόμευσης της μεγάλης αυτής προσπάθειας στο βήμα της μικροπολιτικής ή για χάρη εντυπωσιασμού. Ο ελληνικός λαός περιμένει από όλους μας σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που είναι εδώ μαζί μας, για τη συνεπή και συνεχή καθοδήγηση των διοκτικών αρχών. Η προσπάθεια αυτή, η προσπάθεια όλων μας, συνεχίζεται. Συνεχίζεται με τους ίδιους ρυθμούς. Προχωράμε στα επόμενα βήματα για να πετύχουμε το στόχο μας. Και θα τον πετύχουμε. Δεν θα επιτρέψουμε περαιτέρω υπονόμευση της χώρας, προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός. Χαρακτηρίζοντας την τρομοκρατία κίνδυνο και όχι θέατρο, ζήτησε την υπεύθυνη συμβολή όλων στον αγώνα κατά της ένοπλης βίας. Η Ελλάδα δέχτηκε αλλεπάλληλα πλήγματα στο κύρος της. Τα πυρά κατευθύνθηκαν και ενάντια στη δημοκρατία. Η τρομοκρατία ήταν ένα στίγμα για τη μεταπολίτευση. Ήταν μια βαριά σκιά πάνω στην καλύτερη δημοκρατία που γνώρισε ο τόπος. Σήμερα η δημοκρατία μας πιο ισχυρή από ποτέ. Απαντά σε αυτή τη βία πρόκληση χωρίς να καταφύγει στη βία και την καταστολή. Απαντάμε με τη συνεπή και σταθερή εφαρμογή του νόμου. Η δημοκρατία είναι αυτή που πατάσει την τρομοκρατία. Έχει τη δύναμη, έχει τη θέληση, έχει τη δυνατότητα για να απαλλαγεί από το στίγμα της τρομοκρατίας. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία και κανένα άλοθη για την τρομοκρατία. Δεν υπάρχει καμιά ιδεολογία που να νομιμοποιεί το φόνο. Καμιά ιδεολογία δεν νομιμοποιείται όταν θέλει αυθαίρετα να επιβάλλει στη δημοκρατία να ζει υπό τη σκιά του φόβου και της απειλής. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για ριζική πάταξη της τρομοκρατίας, σταθερά και αποφασιστικά. Κάναμε το πρώτο βήμα γιατί εργαστήκαμε με σχέδιο. Προχωρήσαμε με συστηματική εργασία, αναλύοντας τα στοιχεία, με σύνεση, με χαμηλούς τόνους, με αποφασιστικότητα. Ζητώ και πάλι από τα κόμματα, από όλα τα μέσα ενημέρωσης, από όλους τους πολίτες, να επιδείξουμε ακόμα μεγαλύτερη σύνεση, να επιδείξουμε σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Η τρομοκρατία δεν είναι θέαμα. Είναι κίνδυνος που πρέπει να εξαλείψουμε οριστικά. Η νίκη απέναντι στην τρομοκρατία θα είναι μια νίκη της δημοκρατίας, της ευνομούμενης πολιτείας. Θα είναι μια νίκη της Ελλάδας. Μιας Ελλάδας που προχωρά στο μέλλον πιο ισχυρή και επιβεβαιώνει με τα βήματά της την πρόοδό της και σε αυτόν τον τομέα. Επιβεβαιώνει ότι αλλάζει σελίδα. Επιβεβαιώνει ότι κατοχυρώνει τη θέση της ως μια σύγχρονη και ισχυρή ευρωπαϊκή χώρα. Ο Πρωθυπουργός τη Δευτέρα το μεσημέρι θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις τελευταίες εξελίξεις. Έχουμε καλέσει απόψε τον Υφυπουργό Εξωτερικών Γιάννη Μακριωτή, ο οποίος... Τόπλος. Πρόσωπο με πρόσωπο με τον Χριστόδουλο Ξηρό που τον αναγνώρισε ως αρχηγό. Αρνείται την ανάμειξή του παρά τα εις βάρος του αποκαλυπτικά στοιχεία. Ο Βασίλης Τζορτζάτος ομολόγησε τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη και σε δεκάδες άλλες εγκληματικές πράξεις της τρομοκρατικής οργάνωσης. Παραδέχθηκε την ανάμειξή του και ο θεολόγος Ψαραδέλης. Ομολογούμε τα πάντα, δεν θέλουμε δικηγόρο, είπαν στον εισαγγελέα ο Χριστόδουλος και ο Βασίλης Ξηρός, καθώς και ο Διονύσης Γεωργιάδης. Θα απολογηθούν την Κυριακή. Η δημοκρατία έχει τη δύναμη και τη θέληση να απαλλαγεί από το στίγμα της τρομοκρατίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κανένα άλοθη για τη βία. Η τρομοκρατία δεν είναι θέαμα, είναι κίνδυνος. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Νίκη της δημοκρατίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το καθοριστικό πλήγμα που κατάφεραν στη 17 Νοέμβρη οι διοκτικές αρχές με τη σύλληψη του καθοδηγητή της τρομοκρατικής οργάνωσης και πολλών από τους εκτελεστές της.
Ο Κώστας Σιμίτης, αμέσως μετά την ενημέρωσή του από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, διεμήνυσε ότι θα αποκαλυφθούν όλοι οι ένοχοι. Καμία ιδεολογία δεν δικαιολογεί τη βία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να στιγματίζεται κανένας κοινωνικός και πολιτικός χώρος. Οι τρομοκράτες θα έχουν δίκαιη δίκη, είπε, και ζήτησε σοβαρότητα και υπευθυνότητα από όλους, τονίζοντας ότι η τρομοκρατία δεν είναι θέαμα, είναι κίνδυνος που πρέπει να εξαλειφθεί οριστικά. Η τρομοκρατία είναι στίγμα, βαριά σκιά και επίθεση χωρίς πρόσωπο στην ίδια τη δημοκρατία. Με αυτή τη φράση καταδίκασε το φαινόμενο ο Πρωθυπουργός και επισήμανε τη συνολική λαϊκή αντίθεση σε πράξεις βίας, αυτοδικίας και ανέρεσης του κράτους δικαίου. Σήμερα η δημοκρατία μας, πιο ισχυρή από ποτέ, απαντά σε αυτή τη βία πρόκληση χωρίς να καταφύγει στη βία και την καταστολή. Απαντάμε με τη συνεπή και σταθερή εφαρμογή του νόμου. Η δημοκρατία είναι αυτή που πατάσει την τρομοκρατία. Έχει τη δύναμη, έχει τη θέληση, έχει τη δυνατότητα για να απαλλαγεί από το στίγμα της τρομοκρατίας. Καμιά ιδεολογία δεν νομιμοποιεί το φόνο, τόνισε ο Πρωθυπουργός και συνεχάρει για τα σημαντικά αποτελέσματα και την προσπάθεια το Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τις αστυνομικές αρχές. Στόχος μας είναι η πλήρης διαλεύκανση του φαινομένου, επισήμανε. Όμως, για να γίνει αυτό, για να ολοκληρωθεί και να κατοχυρωθεί αυτή η επιτυχία, απαιτείται η συνεχής προσπάθεια και η συμβολή όλων μας. Ζητώ και πάλι από τα κόμματα, από όλα τα μέσα ενημέρωσης, από όλους τους πολίτες, να επιδείξουμε ακόμα μεγαλύτερη σύνεση, να επιδείξουμε σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Η τρομοκρατία δεν είναι θέαμα. Είναι κίνδυνος που πρέπει να εξαλείψουμε οριστικά. Οι ανυπόστατες φήμες δεν βοηθούν την προσπάθεια, υπογράμμισε και δήλωσε την πεποίθησή του ότι ο ελληνικός λαός θα καταδικάσει κάθε απόπειρα υπονόμευσης για λόγους μικροπολιτικούς ή εντυπωσιασμού. Διαφωνώ κάθετα και κατηγορηματικά με το στιγματισμό οποιοδήποτε κοινωνικού και πολιτικού χώρου. Ο κοινωνικός χώρος της ευρύτερης αριστεράς έχει αγώνες, έχει περγαμηνές και έχει προσφορά στον τόπο. Άλλωστε, ξέρουμε ότι στον τόπο μας η βία έχει πολλές και διαφορετικές ρίζες. Ο λαός, ο ελληνικός λαός, είναι και θα είναι ενωμένος σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για την πάταξη της τρομοκρατίας και την ισχυροποίηση της δημοκρατίας μας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε με έμφαση ότι θα αποκαλυφθεί κάθε πτυχή της υπόθεσης και θα λογοδοτήσουν όλοι οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη. Οι τρομοκράτες θα έχουν μια δίκαια δίκη. Συνεχίζουμε με τον ίδιο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, με πλήρη εφαρμογή του συντάγματος και των νόμων του κράτους. Δεν έχει νόημα η νίκη απέναντι στην τρομοκρατία, αν συνοδευτεί από έκπτωση δικαιωμάτων, θεσμών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η νίκη απέναντι στην τρομοκρατία θα είναι μια νίκη της δημοκρατίας, της ευνομούμενης πολιτείας. Θα είναι μια νίκη της Ελλάδας. Είχε προηγηθεί ωραία συνάντηση ενημέρωση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη με τον Πρωθυπουργό, που τη Δευτέρα το μεσημέρι θα ενημερώσει για τις εξελίξεις στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, μετά από ένα μεγάλο διάστημα σιωπής, όσο δηλαδή διήρκεσε η κρίσιμη φάση διερεύνησης του προβλήματος, την Τρίτη δίνει συνέντευξη τύπου εφόλης της ύλης για τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Την επόμενη εβδομάδα δε θα ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων της χώρας. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε το απόγευμα ο Αλέκος Γιωτόπουλος, ο άνθρωπος που στο πρόσωπό του οι αρχές αναγνωρίζουν τον καθοδηγητή και ηγετικό στέλεχος της 17 Νοέμβρη. Αρνήθηκε τις κατηγορίες, όμως η αστυνομία ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν στοιχεία που τον εμπλέκουν στη δολοφονία του εφοπλιστή περατικού. Δακτυλικά του αποτυπώματα βρέθηκαν σε χειρόγραφο στη γιάφκα της οδού Πάτμου και ο γραφικός χαρακτήρας είναι ο ίδιος με χειρόγραφο που βρέθηκε στην τσέπη του τη στιγμή της σύλληψής του. Τη συμμετοχή του σε δολοφονίες και άλλες τρομοκρατικές επιθέσεις ομολόγησαν ο Βασίλης Τζορτζάτος και ο Θεολόγος Ψαραδέλης. Είναι λίγο μετά τις 4 το απόγευμα και από τα υπόγεια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής βγαίνουν με ηλικιώδη ταχύτητα μοτοσυκλετιστές της ομάδας Ζήτα και περιπολικά της αμέσου δράσεως. Ακολουθούν 3 τζιπ με φημέ τζάμια στα οποία επιβαίνουν ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Θεολόγος Ψαραδέλης και ο Βασίλειος Τζορτζάτος. Δίπλα τους κάθονται πάνω πλοί άνδρες των ΕΚΑΜ.
τροχονόμοι έχουν διακόψει την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ την πομπή ακολουθεί από τον αέρα το ελικόπτερο της αστυνομίας. Μέσα σε λίγα λεπτά φτάνουν στα δικαστήρια Ευελπίδων που έχουν μετατραπεί σε απόρθητο φρούριο. Αστυνομικοί έχουν αποκλείσει με κορδέλες τη γύρω περιοχή και δεν αφήνουν κανέναν να πλησιάσει. Η αστυνομική πομπή σταματάει έξω από το κτίριο 16. Με κινηματογραφική ταχύτητα αποβιβάζονται από τα αυτοκίνητα Γιωτόπουλος, Τζορτζάτος και Ψαραδέλης, φορώντας αλεξίσφαιρα γυλαίκα και με χειροπέδες στα χέρια, οδηγούνται στο γραφείο του εισαγγελέα Παναγιώτη Αγγελόπουλου. Ο εισαγγελέας ασκεί εναντίον των Γιωτόπουλου και Τζορτζάτου ποινική δίωξη για σωρία κακουργημάτων με βάση το νέο αντιτρομοκρατικό νόμο για το οργανωμένο έγκλημα, αλλά και σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε εκκρεμείς υποθέσεις για τρομοκρατικά χτυπήματα της 17 Νοέμβρη από το 1983 και μετά. Για τον Ψαραδέλη ασκείται ποινική δίωξη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και την διάπραξη δύο ληστείων. Σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ εισαγγελέα και Γιωτόπουλου, γίνεται ο εξής διάλογος. Θέλετε να έχετε δικηγόρο? Μπορώ να έχω τώρα? Βεβαίως. Όχι τώρα, θα βρω εγώ δικηγόρο. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν αποδέχεται τις κατηγορίες που του ανακοινώνονται, ενώ οι Τζορτζάτος και Ψαραδέλης ομολογούν τη συμμετοχή τους στα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται. Και οι τρεις ζητούν και παίρνουν προθεσμία για να απολογηθούν. 5 παρά 10 το απόγευμα, ο εκπρόσωπος της Ελλάς στα γραφεία της ΓΑΔΑ ανακοινώνει ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, που φέρεται ως καθοδηγητής της 17 Νοέμβρη, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης των αστυνομικών αρχών, δεν παραδέχτηκε την ανοχή του. Παρ' όλα αυτά προκύπτουν ενοχοποιητικά στοιχεία εις βάρος του. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες, πλην όμως από τα στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει η συμμετοχή του στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη και μάλιστα με ηγετικό καθοδηγητικό ρόλο. Σε τετρασέλιδο κείμενο εκτυπωτή, το οποίο φέρει χειρόγραφες σημειώσεις και διορθώσεις και αναφέρεται στην εκτέλεση του Κωστή Περατικού, καθώς και σε φύλλο χαρτιού με χειρόγραφες σημειώσεις που βρέθηκε μαζί με το προηγούμενο στο κρυσφύγετο της 17 Νοέμβρη επί της οδού Πάτμου 84, βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα τα οποία ταυτίζονται με τα δακτυλικά αποτυπώματα του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σε αντίθεση με τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ο Αλέκος Τζορτζάτος ομολόγησε στους αστυνομικούς τη συμμετοχή του σε μια σειρά δολοφονικών ενεργειών της 17 Νοέμβρη. Είναι ένας από τους τρομοκράτες που στις 26 Σεπτεμβρίου του 1989 δολοφονεί τον βουλευτή Παύλο Μπακογιάννη έξω από το γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, μόλις 10 τετράγωνα μακριά από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τη συμμετοχή του σε δύο ληστείες τραπεζών ομολογεί στις αστυνομικές αρχές ο Θεολόγος Ψαραδέλης. Ο Θεολόγος Ψαραδέλης ομολόγησε ότι από κοινού με άλλα μέλη της 17 Νοέμβρη συμμετείχε στην ληστεία στο υποκατάστημα Εθνικής Τράπεζας επί της οδού Δροσοπούλου στα Πατήσια το 1986. Επίσης, από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει η συμμετοχή του στη ληστεία των Ελτά στο Εγάλαιο το 1988. Αργά χθες το βράδυ συνελήφθη στην Αθήνα η σύντροφος του Γιωτόπουλου, Ζαν Μαρί Πεϊνό, η οποία οδηγήθηκε στην αντιτρομοκρατική υπηρεσία προκειμένου να εξεταστεί. Το πρωί αφέθηκε ελεύθερη και λίγο αργότερα πήγε στο σπίτι της στο Βύρονα. Παρέμεινε για λίγα λεπτά και μετά αποχώρησε προς άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς να κάνει καμία δήλωση στους δημοσιογράφους. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και ο Χριστόδουλος Ξηρός είχαν χθες το πρώτο τετατέτ στα γραφεία της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Στην κατά αντιπαράσταση εξέταση που έγινε στο γραφείο του Στέλιου Σύρου, οι ίδιες πληροφορίες δίνουν τον εξής παραστατικό διάλογο. Ο Χριστόδουλος Ξηρός απευθύνεται στο Γιωτόπουλο με το κωδικό όνομα που φέρεται ότι είχε στην οργάνωση. Γεια σου, Λάμπρο. Ο Γιωτόπουλος δείχνει ότι δεν τον ξέρει. Ποιος είσαι? Δεν σε ξέρω. Ο Χριστόδουλος Ξηρός επιμένει. Δεν με ξέρεις? Μαζί δεν κάναμε τις επιχειρήσεις και τις ληστείες? Μαζί δεν τα κάναμε όλα? Δεν είσαι εσύ ο αρχηγός που έδινε εντολές? Ο Γιωτόπουλος ή η Λάμπρος εξακολουθεί να δηλώνει άγνοια, ίσως και εκνευρισμό. Εγώ? Δεν είσαι καλά, άνθρωπέ μου. Θυμωμένος ο Ξηρός ανταπαντά. Δεν τρέπεσαι? Εδώ που ήρθαμε θα τα πούμε όλα. Άφαντος παραμένει μέχρι στιγμής ο 44χρονος Δημήτρης Κουφοντίνας, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν μετά την έκρηξη στον Πειραιά. Ωστόσο, πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι οι αξιωματικοί της αστυνομίας είναι αισιόδοξοι ότι σύντομα θα τον εντοπίσουν και θα τον συλλάβουν.
19 ημέρες μετά την έκρηξη στον Πειραιά. Καθημερινά αποκαλύπτονται νέα στοιχεία και πρόσωπα. Οι έρευνες ταυτοποιούν τα άτομα. Όταν θα συλληφθεί και ο Κουφοντίνας, τότε άλλο ένα κομμάτι του παζλ της τρομοκρατίας θα έχει συμπληρωθεί. Οι 19 ημέρες που συγκλονίζουν την Ελλάδα. Συνδεόμαστε τώρα απευθείας με τον Νίκο Κουντούρη στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, την Τίνα Τσουκαλά στην Ευελπίδων και τον Νίκο Αγγελίδη στην Πάτμο. Να ξεκινήσουμε από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Νίκο, εδώ και μισή ώρα υπάρχει πληροφορία ότι οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής ζήτησαν από τον Αυγουστίνο Ξηρό, τον έτερο αδελφό Ξηρό, που βρισκόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, να τους ακολουθήσει για τη γενική ασφάλεια. Έχει φτάσει εκεί? Πράγματι λοιπόν, Μαρία, υπάρχει αυτή η πληροφορία που βγήκε από τον Ευαγγελισμό. Μέχρι αυτή τη στιγμή, εδώ από την κεντρική είσοδο του αστυνομικού μεγάρου, δεν έχουμε δει να μεταφέρεται ο Αυγουστίνος Ξηρός, αλλά ούτε και από τις δύο εισόδους του κτηρίου που οδηγούν στον γκαράζ, από ό,τι με ενημέρωσαν συνάδελφοι, δεν έχει φανεί ο Αυγουστίνος Ξηρός. Μπορούμε να εικάσουμε γιατί του ζήτησαν να τους ακολουθήσει? Μία λογική εξήγηση που δίνουν οι αστυνομικοί και την έχουμε πει στις συνδέσεις μας είναι ότι άτομα του περιβάλλοντος Ξηρού που εξετάστηκαν από την πρώτη στιγμή από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία, έχουμε πει ότι είναι πάντα στη διάθεση των αρχών και είναι λογικό όταν χρειαστεί να ξανακληθούν αυτά τα άτομα για να ξαναεξεταστούν από τους αστυνομικούς. Μπορεί να λέει αυτή η εξέλιξη κάτι, μπορεί και όχι. Να θυμίσουμε απλώς για την ιστορία ότι κάπως έτσι είχαν ζητήσει και από τον Χριστόδουλο Ξηρό να τους ακολουθήσει. Βρισκόταν και εκείνος στον Ευαγγελισμό και ακολούθησε τους άνδρες της Αντιτρομοκρατικής στην ασφάλεια με τα όσα στη συνέχεια έχουμε πληροφορηθεί. Να έρθουμε τώρα στους κατηγορούμενους πια. Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, Χριστόδουλο και Βασίλη Ξηρό, Βασίλη Τζορτζάτο και Θεολόγο Ψαραδέλη. Βρίσκονται όλοι εκεί στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση? Βρίσκονται όλοι στα κρατητήρια του αστυνομικού μεγάρου Μαρία. Το απόγευμα ήρθε εδώ η σύζυγος του κυρίου Ψαραδέλη, η Νάντα, η οποία όπως μας είπε, είδε τον σύζυγό της. Μας είπε ότι παραδέχτηκε ότι συμμετείχε σε μία ληστεία της οργάνωσης. Η άλλη, όπως ακούσαμε και τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας το απόγευμα, προέκυψε προανακριτικά ότι συμμετείχε σε εκείνη. Η σύζυγός του λοιπόν μας είπε ότι δεν είχε καταλάβει το παραμικρό για αυτή την δραστηριότητα του συντρόφου της, ο οποίος είναι συνταξιούχος, λιθογράφος και κατάγεται από την Μυτιλίνη. Μάλιστα, εδώ στα κρατητήρια, όταν τον συνάντησε, του είπε ότι αφού παραδέχεις ότι έκανες αυτή τη ληστεία, πού είναι τα λεφτά από τη ληστεία, αλλά δεν πήρε καμία απάντηση. Όπως μας είπε η ίδια, ο σύζυγός της είχε έντονη αντιδικτατορική δράση. Γι' αυτόν τον λόγο είχε φυλακιστεί στην Αίγινα και στον Κορυδαλό. Στη συνέχεια δραπέτευσε και βρήκε καταφύγιο στη Γαλλία. Νίκο, βοήθησε μας να καταλάβουμε το εξής. Οι κατηγορούμενοι βρίσκονται ο καθένας σε διαφορετικό κελί, σε διαφορετικό χώρο ή είναι κάποιοι μαζί? Δεν έχουμε πληροφόρηση για αυτό το θέμα. Το πιθανότερο είναι ότι κάποιοι βρίσκονται σε κελιά στο κτίριο του αστυνομικού μεγάρου και κάποιοι ίσως στα γραφεία της Αντιτρομοκρατικής, υπό αυστηρή επιτήρηση βέβαια, φρούρηση μάλλον. Τώρα που έχουν απαγγελθεί οι κατηγορίες, η εξέτασή τους έχει σταματήσει. Αναφέρομαι κυρίως στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται τα πάντα. Ή θα συνεχίσουν οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής να τον εξετάζουν, να τον ανακρίνουν, να τον πιέζουν, να ομολογήσει αυτά για τα οποία έχουν στοιχεία? Θα έλεγα ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα, πριν από περίπου 2 ώρες, ο διευθυντής της Αντιτρομοκρατικής, ο υποστράτηγος Τέλιος Σύρος και ο εισαγγελέας αρμόδιος για θέματα τρομοκρατίας, ο κύριος Διώτης, αποχώρησαν από το αστυνομικό μέγαρο. Α, είχε έρθει ο εισαγγελέας ο κύριος Διώτης? Καθημερινά έρχεται και φεύγει πολλές φορές, αλλά έφυγε πριν από 2 ώρες και δεν τον είδαμε να ξαναέρχεται μαζί με τον διευθυντή της Αντιτρομοκρατικής. Είναι ο εισαγγελέας επιφορτισμένος με τις έρευνες για την τρομοκρατία και προφανώς θα έχει καθημερινή και συχνή και στενή συνεργασία με την ομάδα της Αντιτρομοκρατικής. Τι θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ώρες, για τα επόμενα 24 ώρα, γιατί έχουμε μάθει ότι κάθε μέρα κάποια αποκάλυψη έρχεται στο φως της δημοσιότητας? Έρχονται αποκαλύψεις με τη μορφή χιονοστιβάδας, Μαρία. Είδε από χθες η Νέα Ελληνική Τηλεόραση μετέδιδε ότι ο Τζορτζάτος έχει διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρησιακό βραχίωνα της 17ης Νοέμβρη. Είχαμε μεταδώσει ότι πήρε μέρος στην δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη. Αυτό λοιπόν που αναμένουμε είναι ότι οι αστυνομικοί